βρισκόμαστε σε μια δράση λίγο ή αρκετά διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει, όμως πάρα πολύ ξεχωριστή. Στην αρχαιολογική ανασκαφή της Κοιλάδας Περχιού και εν προκειμένου στο κάστρο Λαμία, στην Ακρολαμία, όπου η εφορία αρχαιοτήτων Φθιώτιδας Ευρετανίας, με την επικεφαλής της κυρία Καράτζαλη, αλλά και ο καθηγητής ο κύριος Χριστοφίλης Μαγκίδης, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά που φέρνουν στο φως τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Σε αυτή την προσπάθεια, που στηρίζεται διαχρονικά από τον Δήμο Λαμιαίων, βρίσκεται πλέον και η Περιφέρεια Αστερά Ελλάδας με όλες τις δυνάμεις, με την ελπίδα και την προσδοκία πραγματικά να αποφέρει καρπούς πολιτισμού, καρπούς ιστορίας, καρπούς γνώσης για το παρελθόν μας και ανάδειξης του μοναδικού μας πλούτου. Είναι ένα σπουδαίο αρχαιολογικό project, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2018 με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το συνεχίσαμε εμείς και τώρα τα τελευταία δύο έτη έχει συνεργασία ο Δήμος μας με την Περιφέρεια Αστερέας Ελλάδας για την υλοποίησή του μέχρι να τελειώσει και συζητάμε για να δούμε πώς θα το συνεχίσουμε. Αφορά ένα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό project, το οποίο έχει να κάνει με τη χωροταξική διανομή των κοινωνικών θέσεων στην κοιλάδα του Σπιρχιού και συνεχίζεται στην Ακρολαμία με τον εντοπισμό αρχιτεκτονικού κέντρου, το οποίο αφορά την Ακρολαμία. Στο συγκεκριμένο project σημαντική βοήθεια προσφέρει, όπως πάντα, η Εφορία Αρχαιοτήτων και η κυρία Έφη Καράτζαλη, την οποία για άλλη μια φορά ευχαριστούμε. Επικεφαλής της όλης προσπάθειας είναι ο κύριος Χριστοφίλης Μαγκίδης, ο καθηγητής αρχαιολογίας και ο πρόεδρος του Μυκηναϊκού Ιδρύματος. Συμμετέχουν δε φοιτητές από τα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια με μια σειρά ευρημάτων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ιστορία του τόπου μας. Με μεγάλο ενδιαφέρον, σαν Δήμος, αναμένουμε τα αποτελέσματα των ανασκαφών αυτών για να δούμε πραγματικά την ιστορία του τόπου μας, η οποία ξεκινάει από εδώ, από την Ακρολαμία. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι η επένδυση στο μέλλον ενός τόπου. Το 2018 υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος, η Εφορία Αρχαιοτήτων και το Μυκηναϊκό Ίδρυμα. Από φέτος είναι και η Περιφέρεια Αστερέας Ελλάδας. Τα αποτελέσματα ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε αυτό που θέλουμε, ένα διοικητικό κέντρο της Μυκηναϊκής εποχής που θα αλλάξει τη μοίρα του τόπου. Η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί κατακόρυφα και η αξιοποίηση και η ανάδειξη αυτών που θα βρούμε θα δώσουν προοπτική και μέλλον στον τόπο και στις επόμενες γενιές. Συνεχίζουν για φέτος για πέμπτη χρονιά. Είναι η τελευταία χρονιά από την πρώτη φάση. Αυτά είναι υπό τη διεύθυνση της Εφορίας Φριότητας και Βρετανίας και της κυρίας Καράτζελ, με τη συμμετοχή του Μυκηναϊκού Ιδρύματος και 4 πανεπιστημίων από την Ελλάδα. Έχουμε μια πολυπληθή ομάδα ειδικών. Έχουμε κάνει τις γεωφυσικές έρευνες εδώ στο κάστρο της Ακρολαμίας, οπότε ξέρουμε περίπου τι υπάρχει μέχρι βάθος 3-4 μέτρων. Και έχουμε αρχίσει άλλη μία τομή, είχαμε κάνει μία τομή το 2019, λίγο πιο κάτω. Εδώ κάναμε μία τομή λίγο βόρεια από τις προηγούμενες τομές που είχαν γίνει το 1974 και το 1986 και ξέρουμε ότι στα 2,5 μέτρα βάθος υπάρχουν μυκηναϊκά. Οπότε προχωρούμε σταδιακά, προσεκτικά. Έχουμε εντοπίσει τις προηγούμενες περιόδους. Έχουμε μια καταπληκτική αλληλουχία επάλληλων οικοδομικών φάσεων από τα μεσαιωνικά, οθωμανικά, ιστροβυζαντινά, κλασικά και μυκηναϊκά. Και ευελπιστούμε, τώρα είμαστε σε βάθος 2 μέτρα, την επόμενη Παρασκευή, μάλλον αυτή την Παρασκευή, θα έχουμε φτάσει στα μυκηναϊκά. Αυτό που θέλουμε είναι κάποια στιγμή, όταν θα γίνει η αναδιαμόρφωση του χώρου και θα φτιαχτεί ξανά και το μουσείο, θα αναπαλαιωθεί κτλ., να γίνει μια αναδιαμόρφωση του χώρου που να εμπεριέχει και μια μεγάλη έκταση της ανασκαφής, που να μπορεί ο κόσμος να έρχεται να έχει μια ολιστική προσέγγιση στην αρχαιολογία, να έρχεται να βλέπει τα ευρήματα μέσα στο μουσείο, αλλά ταυτόχρονα έξω να μπορεί να βλέπει το τεράστιο σκάμα της ανασκαφής και να μετέχει κιόλα. Αν έρχεται Μάιο-Ιούνιο, να μετέχει εθελοντικά και να έχει μια βιωματική εμπειρία του τι σημαίνει ανασκαφή. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο ότι ένας τουρίστας θέλει να βιώσει αυτό το πράγμα, είναι ότι βλέπω έρχονται καθημερινά εδώ παιδιά δημοτικού, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Είναι ο μόνος τρόπος να φέρεις τα παιδιά εδώ, να δουν το μουσείο και να δουλέψουν στην ανασκαφή για να αποκτήσουν συνείδηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύουμε, γιατί αυτά τα παιδιά θα προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
οι ίδιοι οι πολίτες και τους ξεκινάς από τη μικρή ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι εξαιρετικό, όχι μόνο ως προς την ερευνητική του πλευρά, αλλά και ως προς την εκπαιδευτική του πλευρά.